Οι μεταναστευτικές ροές από την Αίγυπτο τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης στη Σύνοδο Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στην Ελούντα. Μάλιστα, ο Κύπριος ηγέτης, στέλνοντας με σαφήνεια ένα μήνυμα προς την Αίγυπτο, αναγνώρισε τα βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο άτυπο συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Σάλτσμπουργκ, ότι επιτέλους έφτασε η ώρα να γίνει μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αραβικό κόσμο, με προεξάρχουσα την Αίγυπτο. Η συνεργασία πέρα από δεδομένη πρέπει να είναι και περισσότερο αναπτυγμένη όσον αφορά την λαθρέα μετανάστευση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προσφυγικές ροές από την Αίγυπτο, τονίζει χαρακτηριστικά ο Αιγύπτιος ηγέτης. Για θέματα που συζητήσαμε και την ανάληψη των ευθυνών από τις περιφερειακές δυνάμεις και τις διεθνείς δυνάμεις, ούτως ώστε να αποφύγει η περιοχή τους διάφορους κινδύνους που ελοχεύουν. Στον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου στην επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με το θέμα να μονοπολεί την ατζέντα της Συνόδου στην Ελούντα. Λύσεις στα σημαντικά προβλήματα της περιοχής χωρίς την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή της Αιγύπτου δεν μπορεί να υπάρξει. Λύσεις στο Παλαιστινιακό και στο ζήτημα της Λιβύης. Λύσεις λοιπόν σε αυτά τα καυτά ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς την Αίγυπτο. Ισορροπία στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Δυτική Αφρική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Αίγυπτο. Δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αιματοχυσίας και η ανάγκη συνεργασίας, ώστε να απομακρυνθούν ή οποιασδήποτε τυχόν ευκαιρίες που μπορούν να γίνουν και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν θα ήθελα να παραλείψω βεβαίως τις όσες συζητήσεις έγιναν για θέματα σύσφιξης αλλά και δημιουργίας περαιτέρω προϋποθέσεων στα θέματα έρευνας, καινοτομίας, άμυνας και ασφάλειας, στα θέματα διασποράς